Κατά το 1 πέμπτο κόπηκαν τα κέρδη της Ροσνεφ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Με τις τιμές του πετρελαίου σε συνεχή πίεση, η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός εταιρεία της Ρωσίας αλλά και του κόσμου είδε τα κέρδη της να περιορίζονται σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Πριν 2 χρόνια η Ροσνεφ πουλούσε το αργό ουραλίον περίπου 108 δολάρια το βαρέλι. Φέτος η τιμή μεταβίας φτάνει τα 62 δολάρια το βαρέλι, πτώση 42% με άμεσες επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας.